Για να συζητήσουμε λοιπόν όλη αυτή την ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν εδώ και μήνες αθλητές, προπονητές, εργαζόμενοι, παράγοντες, μα πάνω απ' όλα γονείς και οικογενειάρχες, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην Cover Page έναν άνθρωπο με ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έναν άνθρωπο που βιώνει το πρόβλημα του λουκέτου με διπλή ιδιότητα, ζώντας από πρώτο χέρι την πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες Super League 2, αλλά και τις συνέπειες που έχει το λουκέτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στα νέα παιδιά με τα οποία συναναστρέφεται καθημερινά. Εδώ και χρόνια υποδεχόμαστε λοιπόν τον τεχνικό σύμβουλο του δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ Χανιά, τον Γιώργο Αμανατίδη. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Και καλή καλημέρα, χρονιά. Χρόνια και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία, το σημαντικότερο απ' όλα. Υγεία και ψυχική ηρεμία, δεν ξέρω, την οποία δεν ξέρω πώς μπορείτε να βρείτε όλοι εσείς οι άνθρωποι που δραστηριοποιείστε και με τις ακαδημίες και με τη Super League 2. Χωρίς ψυχική υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ψυχολογία μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά έτσι όπως έχει γίνει η όλη κατάσταση και όλο το περιβάλλον, πραγματικά αυτή τη στιγμή σέρνεται και το βιώνω καθημερινά, παίρνοντας πολλά τηλέφωνα και από πολλούς και από. Και βλέποντας όλο αυτό το κομμάτι το οποίο δίνει ζωή, δίνει χαρά, είναι υγεία, να τα αντιμετωπίζουμε με τόση ανευθυνότητα όσον αφορά μιλάτε τον αθλητισμό. Και εδώ θα συμπληρώσω εγώ ότι παρότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση μιας Υπουργού Ψυχικής Υγείας, ωστόσο οι πράξεις της δείχνουν επί της ουσίας ότι δεν ασχολείται και τόσο πολύ με αυτό το πράγμα. Ή δεν το γνωρίζει. Ναι. Ενδεχομένως θα έπρεπε και το ποδόσφαιρο τελικά να κάνει μια. Και ο γενικότερο αθλητισμός, μια επανάσταση όπως είδαμε ότι έκανε η Εκκλησία. Να τα βάλουμε λίγο και να τα βάλουμε λίγο. Να κερδίσει περισσότερο έδαφος από αυτό που της δίνει η κυβέρνηση. Έχει δίκιο η Λένα, γιατί εγώ θα θέσω και άλλη μια παράμετρο. Χθες μάθαμε ότι ο ρόλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων δεν είναι πάντα εκτελεστικός. Είναι εισηγητικός. Το καταλάβαμε χθες γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Γόγος, μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, είπε δημόσια σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι εμείς παιδιά δεν συμφωνούμε με το άνοιγμα των σχολείων. Είναι μια κυβερνητική απόφαση και μάλιστα την Παρασκευή όταν το μάθαμε ευνηδιαστήκαμε. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει με το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι που πάλι οι επιστήμονες διαφωνούσαν. Και ρωτάω εγώ, Γιώργο, μήπως πρέπει τελικά να υπάρξει κυβερνητική απόφαση και για το άνοιγμα του αθλητισμού. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι μαζί, όλοι αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον μας, για το αύριο μας, για την επιστροφή στην κανονικότητα, να αποφασίσουν ποια γραμμή, να υπάρχει μια κοινή γραμμή και να οδηγήσουν τον κόσμο εκεί. Αλλά αυτό για να γίνει, θα πρέπει να έρθουν κοντά στον κόσμο και να δουν τι αντιμετωπίζουν. Όταν βλέπω εγώ, τώρα επειδή με βρίσκεται στον δρόμο, πέρασα από μια πλατεία. Και εγώ δεν ξέρω πόσα παιδάκια να παίζουν ανεξέλεγκτα, άναρχα, χωρίς κάποιον άνθρωπο να ασχολείται μαζί τους, χωρίς να τηρούνται τα μέτρα, χωρίς να υπάρχουν μάσκες και παίζανε ανεξέλεγκτα. Εκεί είναι όλα καλά. Αλλά όταν θα μπούμε σε μια διαδικασία μέσα σε έναν οργανωμένο χώρο, όπου θα υπάρχει άνθρωπος που θα ασχολείται με συγκεκριμένο γκρουπάκι παιδιών, όπου θα τηρούν ευλαβικά τα μέτρα, με πειθαρχία, με οργάνωση, με προγραμματισμό και παίρνοντας τα παιδιά μακριά από το τάμπλετ, μακριά από το τηλέφωνο, μακριά από τον υπολογιστή, βάζοντας μια διαδικασία να τρέξουν, να υδρώσουν, να βγάλουν όλη τους αυτή την ενέργεια, να κάνουν νέους φίλους, να περάσουν όμορφα, να γελάσουν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Πώς ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται αθλητισμός, όπου όλοι μας ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή μας, γιατί μέσα από τον αθλητισμό ο οργανισμός γίνεται πιο δυνατός, πώς βάζουν φρένο σε όλο αυτό. Πώς βάζουν φρένο σε επαγγελματικές ομάδες, να το πάω και λίγο διαφορετικά, όπου σε όλη την Ευρώπη παίζουν ποδόσφαιρο, το αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη ευαισθησία, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να παίξουν ποδόσφαιρο. Και εδώ γίνεται μόνο στη Super League 1. Για ποιο λόγο, όταν υπάρχουν τόσες ομάδες όπου έχουν επενδύσει χιλιάδες για να κάνουν μια καλή ομάδα και να διεκδικήσουν ένα στόχο,
τους βάζουν φρένο. Με πρόλαβες, επειδή εσύ συνεργάζεσαι με μια τέτοια ομάδα, γιατί τα Χανιά είναι από τις πιο οργανωμένες ομάδες της Super League 2, κάτι που, αποδεικνύει, κάτι που αποδεικνύει μάλιστα και η ύπαρξη δικτύου ακαδημιών, κάτι που δεν το συναντάς. Γιατί το συναντάς όχι μόνο Super League 2, το συναντάς και στη Super League. Οφείλω να πω κάτι το οποίο, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου και έχω γνωρίσει εκατοντάδες ανθρώπους. Οι άνθρωποι εκεί, η προσέγγιση τους σε αυτό που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο επίπεδο οι άνθρωποι. Πραγματικά το βλέπουμε τόσο υγιή σκέψη, όπου αυτή η ομάδα οφείλει να βρίσκεται σε μεγαλύτερη κατηγορία. Θα αντιμετωπίσουμε τέτοια ευαισθησία και τόσο καθαρά, όπου πραγματικά χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Με πολύ υγιή σκέψη. Και πέρα από αυτό, εκεί γίνεται μια ωραία προσπάθεια όπου πέρσι πραγματικά με αποφάσεις πρωτόγνωρες αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα και η ομάδα δεν διεκδίκησε την άνοδο στην Super League 1. Άδικα, 100% άδικα. Και πέρα από αυτό, φτάνουμε τώρα να μην έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, να παίρνετε μια απόφαση όπου ναι, να συμμετέχετε στο κύπελο, όπου αυτό μας βάζει πάλι σε μια διαδικασία εγρήγορση για να μπούμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, okay, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλους τους κανόνες, κάνοντας όλα τα τεστ, και τώρα παίρνετε μια απόφαση ότι δεν συμμετέχει στο κύπελο και ότι σε 7 μέρες που είναι τα παιχνίδια η απόφαση θα βγει σε 10. Αυτό πραγματικά, όπου και να το πούμε, δείχνει ανοργανωσιά και μη προγραμματισμό. Και το λέω πολύ ευγενικά. Επειδή για να μπορέσει ένα σωματείο όπως είναι τα Χανιά να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτά τα πρότυπα, τα άκρως επαγγελματικά, με τη διάθεση να βγάλουν παιδιά και να είναι συνεπείς και στις υποχρεώσεις τους, εκτός από την πολύ καλή λειτουργία, χρειάζεται και χρήματα. Πόσο μπορεί να αντέξει να λειτουργεί λοιπόν έτσι, εάν και εφόσον δεν έχει έσοδα? Ναι, όποιος χρηματοδότης να βάζει λεφτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, γιατί αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό, οι άνθρωποι, παιδιά, που επενδύουν στο ποδόσφαιρο, αυτό κάνουν. Αυτό, παιδιά, δεν είναι μόνο στα Χανιά όπου υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Σε όλες, εννοείται. Απλά εν προκειμένου μιλάμε για τα Χανιά. Ξέρετε πόσα αθλητικά κέντρα αυτή τη στιγμή σε όλη την Αθήνα, στην Αττική. Μιλάω τώρα για την Αθήνα, που είμαστε τώρα εδώ, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όπου πόσα αθλητικά κέντρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Πόσα αθλητικά κέντρα δίνουν σε χιλιάδες κόσμο δουλειά. Τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος? Και οι ακαδημίες, κατά τη στοιχεία, που έχουν όλα τα σωματεία. Ναι, οι ακαδημίες που δεν δουλεύουν, τα παιδάκια που δεν είναι, δεν υπάρχει ζωή. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή 6 γήπεδα στην Αθήνα και είναι άδεια, έρημα. Εκεί μέσα υπήρχε τόσος κόσμος όπου δούλευε σε καθημερινή βάση. Τηρώντας πάντα, το λέω, σας το λέω γιατί εγώ είμαι λάτρης της πειθαρχίας, από μικρό παιδί. Και τηρώντας όλους τους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε, την προηγούμενη φορά που κλείσα, στο προηγούμενο lockdown, δεν άκουσα ποτέ να λένε ότι μπήκαμε στην τάδε αθλητική εγκατάσταση και υπήρχε αναρχία, υπήρχε ένας γενικότερος, ένας χαμός και όλα αυτά. Δεν άκουσα ποτέ. Και στα πρωτά. Γιατί λειτουργούμε με πειθαρχία. Προσέξτε, κάνω πάσα τώρα από εσάς. Δεν μιλάω για παιχνίδια. Δεν μιλάω για παιχνίδια όπου έρχονται δύο αντίπαλες ομάδες. Μιλάω για προπονητικές μονάδες, για προπονήσεις όπου τα παιδιά θα είναι συγκεκριμένος αριθμός, μικρός αριθμός, 10 ατόμων, όπου μπορούν εκεί να δουλέψουν και να κάνουν τέτοιες προπονητικές μονάδες, όπου δεν θα έχουν καμία επαφή μεταξύ τους, αποστάσεις, μάσκες, και θα είναι όλα με βάση το πρωτόκολλο και με πολύ μεγάλη τήρηση όλων των κανόνων. Γιώργο, να σου κάνω μία ερώτηση, να επικαλεστώ λίγο και την εμπειρία σου ως ποδοσφαιριστή, εκτός από την ιδιότητα του προπονητή. Επειδή υπάρχουν τα μικρά τα παιδιά που λες εσύ, υπάρχουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και τα παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται από το μετέχμιο,
του ερασιτεχνικού στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά, ναι, δηλαδή, που βρίσκονται σε μια ηλικία 19, 20, 21 ετών, έχουν, μπορεί να έχουν τώρα υπογράψει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο και ξαφνικά να παίζουν σε μια ομάδα Football League, Γάμα Εθνική. Είναι πολλά τα νέα τα παιδιά σε αυτές τις κατηγορίες. Αν εσύ γυρίσει το χρόνο πίσω και σου λέγε κάποιο στα 19, 20, 21, τη στιγμή που ετοιμαζόσουν να ανοίξει τα φτερά σου και να ξεκινήσει την καριέρα σου, ότι φιλέ, για 6 μήνες, 7 μήνες, 4 μήνες, 8 μήνες, σου απαγορεύω να προπονηθείς, τι συνέπειες θα έχει αυτή η απόφαση για την καριέρα σου? Αλέξανδρε, το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Ανατριχιάζω μόνο στην ιδέα. Είναι τραγικό. Και θα σου πω κάτι, γιατί υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα παιδιά, mm-hmm, γιατί έχουμε καθημερινά σε επαφή και ρωτάω και μαθαίνω και προσπαθώ να τους τονώσω την ψυχολογία. Γιατί σας το είπα, την ψυχολογία του Άλφα και το Ωμέγα. Τα παιδιά είναι τρομερά απογοητευμένα και ειδικά παιδιά τα οποία έχουν στόχους, όνειρα, φιλοδοξίες. Αυτή τη στιγμή χάνουν μια χρονιά. Υπάρχει παιδάκι αυτή τη στιγμή το οποίο έχουμε κάτω στην ΠΑΕ Χανιά, mm-hmm, στις ακαδημίες μας, στην ΚΑΠΑ 20, όπου είναι ο φύλακας. Αυτό το παιδάκι ήταν έτοιμο να πάει στον Άγιαξ. Και αυτή τη στιγμή το παιδάκι είναι κάτω στα Χανιά. Δεν προπονείται. Πραγματικά η ψυχολογία του είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όταν του φερούμε αυτό που αγαπάει, που ονειρεύεται, να το διεκδικήσει. Κίσει το όνειρό του, τις, ναι, φιλοδοξίες του. Ναι. Και το ξαναλέω, ας γίνομαι κουραστικός. Με πολύ μεγάλη πειθαρχία στους κανόνες. Ναι. Επιμένω. Και με ακούσατε να λέω, Γιώργο, με ακούσατε να αναφέρομαι και σε διάστημα 7-8 μηνών, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών. Αλλά όταν χθες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, από τη μία έχουμε μία απόφαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, η οποία λέει ότι για την άδεια σε συμμετοχή σε παιχνίδια θα σταθμίσουμε τα επιδημιολογικά φορτία των επόμενων ημερών. Και την ίδια ώρα, οι ίδιοι λοιμοξιολόγοι παρελάβουν χθες από όλα τα κανάλια και μας παρουσιάζουν μία ανατριχιαστική πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες. Υπήρξαν λοιμοξιολόγοι χθες που με βασιζόμενοι σε ειδικά μοντέλα εκτίμησης κάνουν λόγο για εκτόξευση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες και μάλιστα για εκτόξευση μέχρι τον Απρίλιο και ουσιαστικά ότι από το καλοκαίρι θα δούμε ύφεση. Και για αυστηρότερο lockdown. Ακριβώς. Αυτά υπόθηκαν χθες στα κανάλια όλων των σταθμών από λοιμοξιολόγους που αποτελούν μέλη της Επιτροπής. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει ο κίνδυνος και αν φοβάστε πλέον όλοι εσείς όσοι ασχολείστε και επαγγελματικά, ενώ με το χώρο της Super League 2, αλλά και με το χώρο των ακαδημιών, ότι μπορεί το λουκέτο αυτό να κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι και να υπάρξουν πρωταθλήματα που δεν θα διεξαχθούν. Από τη στιγμή που βλέπω όλη αυτή τη διαχείριση που είναι τελείως λάθος, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο του αθλητισμού. Γι' αυτό και αντιδρούν έτσι. Όλα είναι πιθανά. Για όλα είναι ικανή. Εγώ αυτό βλέπω. Αν δεχτούμε λοιπόν το ότι δεν το γνωρίζουν, μα έχουν μπει στη διαδικασία όμως να το μάθουν, να ενημερωθούν, να γνωρίσουν λίγο καλύτερα, να φωνάξουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις που έχει από τις μικρές ηλικίες και την ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό. Παιδιά, έως και τις μεγαλύτερες. Μισό λεπτό. Και αν δεν το γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, υπάρχει μια αντίστοιχη υγειονομική επιτροπή αυτή τη στιγμή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Που το γνωρίζει. Γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει στις ομάδες, γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει να πει σε ένα παιδί ότι σταματάς να προπονείσαι, γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει ότι να πει σε μια επαγγελματική ομάδα. Αυτό που γίνεται με τις επαγγελματικές ομάδες, ειδικά, επειδή δεν μιλάμε για επάγγελμα αυτή τη στιγμή που έρχεται σε συναναστροφή με κοινό, μιλάμε για εργαζόμενους αποκλειστικά. Όταν πας να προπονηθείς, δεν θα έρθει ούτε θεατής να σε δει, δεν είσαι ούτε καφετέρια που αδευτείς κόσμο, ούτε μαγαζί του λιανεμπορίου που μπορεί. Είσαι στο δικό σου επαγγελματικό χώρο. Τον απαγορεύει λοιπόν. Το κράτος, οι επιστήμονες, όποιος το απαγορεύει, να επιβάλλει μια απαγόρευση που δεν ισχύει, όπως είπε και ο Γιώργος πολύ σωστά, σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, με πολύ βαρύτερα επιδημιολογικά φορτία, επειδή κάποιοι απλά δεν γνωρίζουν το ποδόσφαιρο ή αν θέλεις κάτι να σου πει. Τον αθλητισμό γενικότερα, μην, ναι, το εστιάζεις μόνο στο ποδόσφαιρο. Εγώ θα σου σταθώ λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί εκεί υπάρχει και η πάντα η κοινωνική άποψη, ειδικά στις κατηγορίες των επιστημόνων κτλ. Έλα μωρέ τώρα που θα ασχοληθούμε και με το ποδόσφαιρο. Υπάρχει δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία. Δεν το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Υπάρχει, ναι, και αυτή η νοοτροπία. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Και εδώ θα σας βάλω και την άλλη παράμετρο, το ότι βλέπουμε, εγώ θα το εστιάζω αρκετά και στο κομμάτι των παιδιών.
το ότι βλέπουμε όλοι διαρκώς να μιλάνε και να λένε την ανάγκη που υπάρχει για να είναι ανοιχτά τα σχολεία, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να πάνε να μορφωθούν και μια σειρά από άλλα πράγματα, σαφέστατα, κανείς δεν είναι αντίθετο σε αυτό, και το σχολείο προσφέρει πράγματα στα παιδιά και καλό θα είναι να είναι στις αίθουσες και όχι στα δωμάτια τους και μέσα στα κομπιούτερ, αλλά την ίδια στιγμή δεν βλέπω κανέναν να μιλάει και τα ωφέλη που, να μιλάει για τα ωφέλη που έχουν τα παιδιά από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Σωστά. Και δεν μιλάω μόνο για τον πρωταθλητισμό. Σωστά. Κανείς. Και στέκονται έτσι. Να πούμε κάτι το οποίο, επειδή παίρνω τώρα μια ωραία πάσα από εσάς. Μιλάμε ότι θα ανοίξουν σχολεία με 26 παιδιά μέσα στην αίθουσα. Ναι. Και μιλάμε για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο που είναι σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό θα αντιμετωπίζουν το ίδιο. Παιδιά, αυτό δεν είναι διαχείριση. Μα Γιώργο, εδώ υπήρχε. Κατά τη διάρκεια του lockdown και μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, υπήρχε το φαινόμενο τα παιδιά να κάνουν μάθημα γυμναστικής, να παίζουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο ανεξέλεγκτα, όπως είπε στο προάβλιο του σχολείου, και να μην μπορούν να κάνουν οργανωμένα προπόνηση στην ακαδημία τους. Δηλαδή, υπήρχε αυτό. Υπήρχε αυτή η σύγκριση. Πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ναι. Γιώργο, για να κλείσουμε λίγο την. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τρελό. Για να κλείσουμε λίγο σιγά σιγά την κουβέντα μας και να φύγουμε λίγο και μόνο από την πανδημία, επειδή έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στον κόσμο της Super League, τα τελευταία χρόνια γνωρίζεις πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ καλά από μέσα τον κόσμο της Super League 2, για ποιο λόγο θεωρείς ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τόσο απαξιωμένη τη δεύτερη επαγγελματική της κατηγορία, μια λίγκα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αποτελεί βασικό αιμοδότη του οικοδομήματος που λέγεται ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ζώντας από μέσα την κατηγορία αυτή? Πρέπει οι ίδιοι διοικούντες, οι ίδιοι άνθρωποι όπου ασχολούνται και βάζουν τα χρήματά τους, τα όποια χρήματα βάζουν, γιατί άλλοι βάζουν πολλά, άλλοι βάζουν πάρα πολύ λίγα και κοιτάζουν να βγάλουν μέσα από τη διαδικασία, να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να το δουν διαφορετικά. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν το επίπεδο αυτής της κατηγορίας της Super League 2. Γιατί έχει πολύ αξιόλογες ομάδες, έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και υπάρχουν πάρα πολλοί νομοί όπου το ποδόσφαιρο θα αντιπροσωπεύουν αυτές οι ομάδες στο νομό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπω εγώ όπου κατάγομαι από την Καστοριά, όπου εκεί υπάρχει μια ιστορική ομάδα και αυτή τη στιγμή υπάρχει πουθενά. Τι κίνητρο έχει εκεί ο πιτσιρικάς για να πάει στην πρώτη ομάδα? Αυτό το κίνητρο θα πρέπει να το ζωντανέψει ο διοικούντας και ο άνθρωπος που ασχολείται με την ομάδα αυτή. Θα πρέπει να του δείξει ότι αυτή εκεί η ομάδα γίνεται μια σωστή, σοβαρή δουλειά, προγραμματισμένη, και ότι πάμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της κατηγορίας και μαζί με αυτό μπορούμε να παρασύρουμε και κάποιους νέους ποδοσφαιριστές για να ανοίξουν τα φτερά τους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν κάνει αυτή την κατηγορία να είναι σε αυτό το επίπεδο. Mm. Και οι ίδιοι μπορούν να την αλλάξουν πολύ εύκολα, αντιμετωπίζοντάς την σοβαρά, με καλύτερο τρόπο σκέψης και καλύτερη διαχείριση. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λες για την τόνωση της ελληνικής περιφέρειας ξανά, γιατί εσύ το έχεις ζήσει σαν πιτσιρικάς, ότι η διαδρομή που ήταν ελληνική περιφέρεια, ελληνική επαρχία, μεγάλες ομάδες, ήταν το συνηθισμένο φαινόμενο. Έχει ζήσει τα χρόνια που πήγαινε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ να παίξουν στη Δράμα, στην Καστοριά, στην Κόρινθο, στην Πάτρα. Στην Καβάλα, ακριβώς. Και ήξερες ότι θα ήταν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική περιπέτεια της Κυριακής. Και τώρα πάρα πολλές ομάδες από αυτές που θαυμάζαμε στη δεκαετία του 80 και του 90 είναι απαξιωμένες και έχουν καταλήξει στα τάρταρα. Και το κυριότερο, δεν μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για υγιείς επιχειρηματίες, γιατί πολύ απλά πρέπει να είσαι και λίγο τρελός για να είσαι υγιείς επιχειρηματίας και να θες να επενδύσεις χρήματα στο σημερινό ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αλέξανδρε, ξέρεις τι γινόταν τότε? Βέβαια, το ποδόσφαιρο από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το θέμα είναι όμως να γίνεται καλύτερο και να δίνουμε και ευκαιρίες περισσότερες στα Ελληνόπουλα. Εγώ θυμάμαι τότε τη γενιά τη δική μου, πριν κάνω τη μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό, η κάθε ομάδα είχε τουλάχιστον ένα ποδοσφαιριστή, πιτσιρικά, όπου τον παρουσίαζε σαν το νέο ταλέντο, και υπήρχαν τόσες ομάδες όπου γινόταν μάχη για να τον πάρει. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε. Ναι. Τότε, μιλάμε ότι οι ακαδημίες ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα που γίνεται μια
προγραμματισμένη δουλειά μέσα στις ακαδημίες με ανθρώπους και προπονητές όπου είναι πρώτα απ' όλα παιδαγωγοί και πέρα από αυτό έχουν πάρει τα διπλώματά τους, το υποστηρίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχουν γνώσεις και καθημερινά ασχολούνται με αυτό και τώρα όπου δουλεύουμε σωστά, δίνοντας τα παιδιά τέτοια εκπαίδευση χωρίς ποδοσφαιρικά κενά, τώρα δεν δίνουμε την ευκαιρία στα ταλέντα μας. Ναι. Είναι απίθανα τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και το πρόβλημα είναι πόσα ταλέντα θα χαθούν λόγω όλης αυτής της κατάστασης τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι πραγματικά, σας το λέω, το αντιμετωπίζω καθημερινά γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάω με παιδιά τα οποία και με γονείς όπου έχουν ψυχολογικό πρόβλημα και αγωνιούν και μου λένε Γιώργο, τώρα τα χάσαμε όλα. Τώρα που είμαστε σε αυτή την αδράνεια, τα έχουμε χάσει όλα. Ναι. Και προσπαθώ να τους δείξω ότι ο οργανισμός τους, επειδή έχει μάθει τόσα χρόνια, θα επανέλθει γρήγορα αυτό, εκείνο. Προσπαθώ να τους δώσω λίγο την ψυχολογία. Ναι. Μην τους απογοητεύσω κι εγώ. Κρατάμε αυυτό το κεφάλαιο της ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί θα μας απασχολήσει. Θα αναφερθούμε μετά τις 11.30 με έναν ακόμη εκλεκτό προσκεκλημένο. Γιώργο Μαρτίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ελπίζουμε και τη δική σου φωνή να την ακούσουν επιτέλους κάποιοι υπεύθυνοι και να πάρουν κάποιες αποφάσεις, βάζοντας τέλος σε αυτό το θλιβερό σκηνικό που έχει στηθεί στον ελληνικό αθλητισμό. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα και Αλέξανδρε, να συνεχίσετε την καλή δουλειά στα Χανιά. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τις επιστρέφω σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή θα πρέπει η κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπου ασχολούνται με αυτό το κομμάτι να το δούμε με μεγαλύτερη ευαισθησία. Να έρθουν λίγο πιο κοντά για να το γνωρίσουν καλά και να δουν ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καλή διαχείριση. Ναι. Το λέω έχοντας πάντα στο μυαλό ότι η προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας, είναι πολύ σημαντικό να την προστατέψουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό και να γίνει πειθαρχημένα, σωστά, χωρίς να στερούμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε καλημέρα, πάρα καλή πολύ. Χρονιά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλά. Ευχαριστώ, παιδιά.